Ναι, σε πολύ τεταμένο κλίμα υποδέχεται σήμερα η Εθνική Γαλλία στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Stade de France. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς οι φόβοι για επεισόδια είναι μεγάλοι μετά τα πολύ σοβαρά επεισόδια που εκτελήχθηκαν στο Άμστερνταμ μετά τον αγώνα Άγιαξ Μακάμπι πριν από μια εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο στη Γαλλία υπάρχει αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών και γι' αυτό σήμερα το Παρίσι έχει μετατραπεί σε φρούριο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή λίνα για ποδοσφαιρικό αγώνα. Συνολικά κινητοποιούνται 4.000 αστυνομικοί, 2.500 γύρω από το γήπεδο και 1.500 στο Παρίσι. Εντός του γηπέδου θα υπάρχουν άλλοι 1.600 πράκτορες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι διπλοί μέσα και έξω από το Stade de France και οι φίλαθλοι θα εισέρχονται με επίδειξη ταυτότητας. Το γήπεδο Stade de France χωρητικότητας 80.000 ατόμων θα είναι σχεδόν άδειο. Μόνο 20.000 φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και μόνο 100 με 150 Ισραηλινοί οπαδοί της Μακάμπι. Τώρα, σύμφωνα είναι με τα οπαδοί γαλλικά μέσα του Ισραήλ, οι οποίοι του Ισραήλ. Έχουν οι Ισραηλινές αρχές πάρει την οδηγία από τις γαλλικές αρχές να μην έρθουν φίλαθλοι του Ισραήλ στον σημερινό αγώνα με τη Γαλλία. Γι' αυτό θα είναι τόσο λίγοι, αλλά δεν θα είναι όπως μας λες καν γεμάτο το στάδιο, μόνο στο 20.000. Ναι, μόνο 20.000, μόνο 20.000 από χωρητικότητα 80.000. Αλλά στο στάδιο θα δώσουν το παρόν συμβολικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ και δύο πρώην πρόεδροι της Γαλλίας, ο Σαρκοζή και ο Φρανσουά Ολάντ.